T-minus 2 minutes. Minute. T-minus 50 seconds. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Zero. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργο, κανονικά έπρεπε να, από τα 12.000 μέλη που είμαστε, έπρεπε να περιμέναμε να μπουν γύρω στα 5-6.000 που ξεκινήσουμε. Τουλάχιστον 6.000 μέλη, έτσι. Εντάξει. Να σου πω κάτι, πρέπει να αλλάξει λιγάκι αυτό το intro, γιατί αυτό το 10, 9, 8 είναι λίγο λες, περιμένω τώρα να κάνει το boom. Ήτανε boom σε άλλο intro, αλλά το έβγαλα, γιατί... Φοβηθήκαμε. Παιδιά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Κάνει ζέστη σήμερα, οπότε... Θα περάσουμε καλά τουλάχιστον την επόμενη μία ώρα. Έτσι. Γιώργο, καλά, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Ζούμε, επιζούμε. Νομίζω ότι φάγαμε τις πολλές τις ζέστες. Άστε, ήταν δραματικό το... Αρχίζουμε να δροσιζόμαστε σιγά σιγά. Όλα καλά θα είναι. Ωραία. Κοίταξε, έχουν ήδη αρχίσει να βάζουν ερωτήσεις. Να πούμε στα παιδιά καταρχήν ότι... Το βλέπω. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις περισσότερες ερωτήσεις. Βέβαια, θα συνεχίσουμε την ενημέρωση και κάτω από την ανάρτηση του live. Το live θα ανέβει και στο YouTube το κανάλι μας για όσους δεν μπορέσουν να το παρακολουθήσουν σήμερα. Τι άλλο να πούμε. Σήμερα το θέμα μας θα είναι πώς κάνουμε ένα σχέδιο πτήσης, έτσι, την όλη διαδικασία τέλος πάντων. Πώς καταθέτουμε ένα σχέδιο πτήσης, πότε χρειαζόμαστε ένα σχέδιο πτήσης. Να πω λίγα και κάτι. Αυτό που θα πούμε σήμερα δεν μιλάω σαν ειδικός, μιλάω όμως με την εμπειρία που έχω αποκτήσει αυτά τα 5 χρόνια πλέον πετώντας επαγγελματικά σε λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις και θα εξηγήσουμε πολλά πράγματα στη συνέχεια. Ναι, σαφώς, σαφώς. Αυτό, με αυτό θέλουμε, να μοιραζόμαστε μεταξύ μας τις εμπειρίες, γιατί αν περιμένουμε από άλλες υπηρεσίες να μας ενημερώσουν, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, για πολλούς λόγους, κάποια στιγμή μπορεί και να το αναφέρουμε. Οπότε, να πούμε επίσης στα παιδιά ότι... Όλες οι πληροφορίες σχετικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ομάδας, έτσι, που είναι το dronesassist.gr. Μπορείτε να μπείτε και μέσα και να δείτε πάρα πολλές πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο τα σχέδια πτήσης, το πώς γίνεται, το πώς το κάνουμε με βίντεο, με υποδείγματα, με παραδείγματα, με οτιδήποτε. Το οποίο βέβαια, από ό,τι φαίνεται, λίγο διαφοροποιείται όχι από εμάς, από τις υπηρεσίες. Ναι. Οπότε να το πιάσουμε από την αρχή, Γιώργο. Έτσι, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Να δούμε τι κάνουμε.
Λοιπόν, τι κάνουμε. Ξεκινάμε πριν πούμε οτιδήποτε. Θα ήθελα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, τώρα επίσημα, ανεπίσημα, δεν μπορώ να το πω. Αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο υπηρεσίες. Η ΙΠΑ και η ΑΠΑ. Απαπαπαπαπαπαπα. Λοιπόν, και οι δύο υπηρεσίες εγκρίνουν τουλάχιστον όσα από ό,τι έχω δει εγώ κανονικά τα σχέδια πτήσης. Στην ΙΠΑ μάλιστα, που εκεί μέσα είναι και το DAGR, έτσι, από εκεί πέρα η ΙΑΠΑ, θα πούμε τι γίνεται συνέχεια, από εκεί, μέσα από την ΙΠΑ θέλει τις συντεταγμένες του σχέδιου πτήσης. Πάμε λίγο να δούμε λίγο ένα-ένα. Έτσι. Να πούμε, Γιώργο, καταρχήν ότι να διευκρινίσουμε ότι σχέδιο πτήσης χρειαζόμαστε στις κίτρινες περιοχές του χάρτη του DAGR. Όχι. Όχι. Όχι απόλυτα. Όχι απόλυτα. Σχέδιο πτήσης χρειαζόμαστε παντού. Έτσι. Και στις λευκές περιοχές. Παντού. Παντού και θα το εξηγήσουμε το γιατί. Okay. Σχέδιο πτήσης. Αυτό είναι, αυτό είναι ενδιαφέρον. Καταρχάς, ξεκινάμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή είχε τεθεί και μέσα στην ομάδα με κάποιο ερώτημα και απάντησαν κάποια άτομα από κάτω. Σχέδιο πτήσης κάνω και εγκρίνω και εγκρίνεται από την ΙΠΑ μόνο για τους ανθρώπους που έχουν το δίπλωμα. Η απάντηση είναι ναι. Οι υπηρεσίες γενικά μέσα στην ΙΠΑ, για να καταθέσει και να σου εγκρίνει μια υπηρεσία το σχέδιο πτήσης, πρέπει να είσαι άνθρωπος που έχεις πιστοποιητικό επάρκειας πτήσης. Οπότε δεν μπορεί να σου εγκρίνει να εγκρίνει σε κάποιον 12χρονο που έχει μπει μέσα και έχει κάνει, γιατί εγγεγραμμένος, να γίνεις εγγεγραμμένος, τελικά κάτι μπορεί να γίνει οποιοδήποτε. Οπότε όλα αυτά αφορούν ανθρώπους που είναι πιστοποιημένοι, δηλαδή που έχουν το πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή. Με αυτό δεν είναι μόνο ένα απλό χαρτί που παίρνουμε, έτσι. Με αυτό μπορούμε να ξεκλειδώσουμε, και εκεί είναι η μαγεία της όλης υπόθεσης, που έχω ερωτηθεί πάρα πολλές φορές και πώς έχει γίνει, να ξεκλειδώσουμε περιοχές όχι κίτρινες, όχι μπλε, αλλά πλέον και κόκκινες. Τι σημαίνει αυτό? Αν εμένα μου δώσει ο πύργος ελέγχου του El Venizelos άδεια για να πετάξω μέσα στο El Venizelos, ξεκλειδώνω τον drone μου από την DJI για να πετάξω επίσημα μέσα από το αεροδρόμιο του El Venizelos. Okay. Εντάξει, αυτά θέλουμε να μας πει σήμερα. Κλειδωμένο αυτό που λέμε. Γιατί τώρα, εγώ που δεν πετάω ας πούμε σε κόκκινες περιοχές, δεν έχω λόγο να πετάξω εκεί πέρα. Ναι, ναι. Όταν όμως χρειάζεται να πετάξω σε κίτρινη, καταθέτω σχέδιο πτήσης. Έτσι, σε εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρουμε ότι θέλει 2-3 μέρες. Συνήθως 2-3 μέρες, σωστά, σωστά. Έτσι, δηλαδή μην περιμένει κάποιος να καταθέσει σχέδιο πτήσης Κυριακή πρωί, να πετάξει το γάμο το βράδυ και ελεύθερη, να κρυθεί. Αν είναι ελεύθερη περιοχή, εγκρίνεται και απευθείας. Αν δεν είναι κίτρινη κόκκινη περιοχή, έτσι, καλά, για κόκκινη είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά για κίτρινη περιοχή εγκρίνεται, για ελεύθερη περιοχή εγκρίνεται απευθείας. Να πω λίγο και κάτι άλλο. Ότι όσοι είναι επαγγελματίες. Μια και ανέφερες αυτό, Γιώργο με συγχωρείς, ναι, γιατί να είμαστε λίγο, ναι, διαδραστικοί με τα παιδιά. Κοίτα, ναι, αυτό. Ναι. Εγώ δεν βλέπω ποιος θα στέλνει αυτά, γιατί η πλατφόρμα αυτή δεν το επιτρέπει. Δεν ξέρω ποιος είναι. Έχω καταθέσει σχέδιο πτήσης σε μη κίτρινη περιοχή και με πήρε προέδρος της ΙΠΑ να μου πει ότι απασχολώ την υπηρεσία χωρίς λόγο. Εντάξει. Κάποιος Μαράκος Αντώνης, απλό βλέπω. Όχι, αυτό δεν ισχύει, και αυτός που τον πήρε παράτυπα. Γιατί το λέω? Κάνω εγώ, καταθέτω ένα σχέδιο πτήσης. Η ασφαλιστική εταιρεία, οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, για να σε καλύψει, ζητάει σχέδιο πτήσης. Και αυτό έχει γίνει και από, τουλάχιστον εγώ το έχω δει και από την τωρινή ασφαλιστική μου και από την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία. Και σε κενό να είναι. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Εγώ τυπικά πρέπει να κάνω σχέδιο πτήσης. Και λογικά, ναι, δεν πρέπει να το πήρανε. Εσύ όμως αναφέρεσαι σε μια επαγγελματική πτήση. Δεν είναι μόνο το επαγγελματικό. Όταν είμαι ασφαλισμένος και θέλω να καλύψω. Εγώ δεν είναι ανάγκη να είμαι επαγγελματικά ασφαλισμένος.
έχοντας άλλα drone. Δεν μιλάμε σαν επαγγελματίας, μιλάμε σαν χειριστής drone. Σύμφωνοι, αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ σαν χομπίστας, έτσι και οι υπόλοιποι φαντάζομαι τα παιδιά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ασφάλεια εφόσον προφανώς και όχι. Δεν πετάμε επαγγελματικά ή για πάνω από 4 κιλά. Άρα, αυτό με την ασφάλεια είναι λίγο κάποιο άλλο, θα το κουβεντιάσουμε σε κάποιο άλλο live προφανώς, για να είμαστε πιο τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι για να πετάξει κάποιος σε μια κίτρινη περιοχή, έτσι, καταθέτει ένα απλό σχέδιο πτήσης που εγκρίνεται ή όχι. Βέβαια, αν θέλει λίγο μπαράκος ο Αντώνης που το έχει γράψει αυτό μέσα, να μας ενημερώσει λίγο αν του τον ενημέρωσαν, αν του το είπαν αυτό, αν τον καλέσανε από την ΗΠΑ ή από την ΑΠΑ. Γιατί η ΗΠΑ κάνει στο σχέδιο πτήσης και εγκρίνεται απευθείας. Ωραία. Αυτό που πάλι θέλω να τονίσω, Γιώργο, είναι ότι όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο πτήσης σε κίτρινη περιοχή, έτσι, δεν σημαίνει ότι πετάμε όπως θέλουμε, έτσι δεν είναι, γιατί η ΗΠΑ δεν μπορεί να ξέρει τι είναι από κάτω. Γι' αυτό, γι' αυτό σου λέει στην απάντηση ότι με υπευθύνη σου πετάς κάτω από τον κανονισμό της ανοιχτής κατηγορίας. Έτσι, μπράβο. Πολύ γιατί σωστά. Ο άλλος πιστεύει ότι επειδή πήρε άδεια να πετάξει, πετάει ό,τι θέλει. Δεν σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλει. Μπουστάρω. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, sorry για τις διακοπές, αλλά θέλω να είμαστε όχι, πρέπει να είναι λίγο, πρέπει να είναι έτσι και καλά κάνουν τα παιδιά και τα ρωτάνε αυτό που συζητάμε. Αυτό που βλέπω που γράφει ήδη μέσα το σχέδιο πτήσης το κατέθεσα στην ΗΠΑ. Αποκλείεται να κατέθεσε στο DAGR, τελεία, εκτός και αν μιλάμε ότι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, υπάρχουν δύο κατηγορίες χειριστών. Οι πιο παλιοί που χρησιμοποιούμε το site του DAGR και καταθέτουμε σχέδιο πτήσης από εκεί πέρα και οι πιο καινούργοι που καταθέτουν με το πινακάκι. Θα το δείξουμε το πινακάκι. Θα τα δείξουμε, ναι. Πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται. Πάμε. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το γνωστό σε όλους μας DAGR. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό σε όλους. Ας το πούμε τι είναι. Στους περισσότερους. Το DAGR είναι το site που παίρνουμε κατά κύριο λόγο οι πιο παλιοί, μπορούμε να καταθέσουμε σχέδιο πτήσης από εδώ πέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση παλιοί καινούργοι από εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε να πάρουμε τις συντεταγμένες για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, για το σχέδιο πτήσης που θέλουμε να κάνουμε. Π.χ. ας πούμε τώρα εγώ για την περιοχή τη δικιά μου εδώ πέρα στη Χαλκίδα. Βλέπω ότι η περιοχή της Χαλκίδας είναι κατά κύριο λόγο κίτρινη. Ο λόγος που είναι κίτρινη είναι, και είναι ένα τεράστιο μέρος της Χαλκίδας αυτό, είναι γιατί είναι και οι φυλακές. Να πούμε, Γιώργο, ότι και επειδή πολλά παιδιά κοιτάνε άλλους χάρτες άλλων εφαρμογών, έτσι, να πούμε ότι το DAGR είναι ο μόνος επίσημος χάρτης. Ξεκάθαρα. Που μας επιτρέπει και μας δείχνει πού μπορούμε και πού δεν μπορούμε να πετάξουμε. Ο πιο επίσημος και ο πιο νομικά okay, για να δούμε. Δεν κοιτάμε το site της DJI, δεν κοιτάμε. Η ελληνική παρένθεση της EASA βασίζεται εδώ πέρα στο DAGR και μόνο. Έτσι και ό,τι αλλαγές γίνονται από εδώ. Όπως είπα, εδώ βλέπετε διάφορα κυκλάκια. Εδώ. Αυτά είναι σχέδια πτήσης δικά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ τι λέει. Εδώ το ξαναλέω, μπορούμε να κάνουμε σχέδιο πτήσης όσοι έχουμε το παλιό. Όσοι είμαστε με την παλιά εγγραφή. Περιγραφή πτήσης. Είναι καθαρά περιγραφικό. Αλλά, εδώ πέρα, όταν θέλουμε να πετάξουμε οι πιο παλιοί και νυχτερινά, μετά δηλαδή από τη δύση του ηλίου, γράφουμε τι θέλουμε να γράψουμε και στο τέλος γράφουμε NF 2330, το οποίο 2330 σημαίνει ότι 23 και 30 θα λήξει π.χ. Αυτό το NF 2330 ήταν επίσημη εντολή, να το πω έτσι, του κυρίου Αμοράτη όταν είχε κάνει το σεμινάριο στην περιοχή του ΑΤΑΡΤ. Έτσι, ήταν επίσημο αυτό που σας λέω, είναι επίσημη η απάντηση. Τώρα, το τι θέλουμε να κάνουμε, έτσι. Αριθμός μητρώου εκμεταλλευομένου. Ο καθένας μας έχει έναν αριθμό μητρώου εκμεταλλευομένου. Αριθμός μητρώους μοιαία.
αυτό είναι αυτό που είχαμε πάρει, αυτό που λέμε οι παλιοί. Που, οι παλιοί ποιοι είναι, όσοι είχαμε, όσοι θυμάστε που είχαμε πάρει ένα κωδικό όταν καταθέταμε τα drone μέσα, που πλέον δεν καταθέτουμε drone. Ναι, απλά γενικά πριν βγουν τα α1, α3. Σωστά, προεάζα. Προεάζα, ναι. Λοιπόν, σχέδιο πτήσης, ύψος πτήσης. Εδώ πέρα, να πούμε λίγο ένα tip. Αρκετοί θυμάστε ότι πέταξα στο Ελβενιζέλος. Είχα πάρει επίσημη άδεια και όλα αυτά. Δεν έβαλα στο Ελβενιζέλος. Πέταξα όταν μιλάμε σε κόκκινη περιοχή. Μιλάμε σε διάδρομο προσγείωσης αεροσκαφών. Είχα βάλει 200 πόδια. Προφανώς και όταν τους έστειλα το email, γιατί εκεί πρέπει να βάλεις και να τους στείλεις και ένα email ότι ξέρεις, παρακαλώ την έγκριση του σχεδίου πτήσης, ενημέρωσα δεν πρόκειται να φτάσω καν στα 200 πόδια. Καταρχάς αυτό θα ήταν και extreme και από χειριστικής μεριάς, έτσι. Απλά εκεί πέρα τους εξηγήσω ότι δεν θα ξεφύγω από αυτά τα όρια. Πρέπει να τους το πεις κιόλας. Καλό είναι να τους το πει. Ημερομηνία. Λοιπόν, την ώρα πτήσης, η ώρα πτήσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ μας επιτρέπει μέχρι 10, από 10 λεπτά και κάτω. Δεν μπορούμε να βάλουμε δηλαδή 10 η ώρα το βράδυ. Στην αρχή είπαμε κάτι για το NF. Όταν θα βάλουμε νυχτερινή night flight, δηλαδή που είναι το NF, θα βάλουμε 10 λεπτά πριν, 5 λεπτά, 10 λεπτά πριν είναι η δύση του ηλίου. Άσχετα αν εμείς πετάξουμε μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Απλά γιατί συστημικά το παίρνει έτσι. Και πάμε πίσω στον χάρτη, μαρκάροντας εδώ πέρα, ας πούμε αυτή εδώ την περιοχή. Επίσης εδώ πέρα μας δίνει τη δυνατότητα να είναι το δορυφορικό χάρτη, που εμένα προσωπικά με βολεύει περισσότερο έτσι, γιατί έτσι μπορώ να ξέρω τι και πώς. Παίρνουμε το μολυβάκι. Εγώ συνήθως το κάνω με κύκλο γιατί βοηθάει. Και υπάρχει, αυτό εδώ τώρα... υπάρχει βίντεο με οδηγίες, παιδιά, στο site του Mavic Lab, έτσι που μπορείτε να το δείτε. Βλέπετε, εδώ τώρα έχει πάει τις συντεταγμένες. Αυτό εδώ το κρατάμε λιγάκι για να μην, να μην χαθούμε. Υπάρχει, τώρα αυτός είναι ο ένας τρόπος που πάει για τους πιο παλιούς, που είμαστε σχετικά λίγοι. Οι πιο καινούργοι τώρα, αναγκαστικά, η διαδικασία είναι ότι πρέπει να σταλεί ένα email. Το email αυτό πρέπει να σταλεί προς την ΑΠΑ. Αυτό είναι επίσημο που σας λέω, με έχουν καλέσει και μου έχουν στείλει και επίσημη ενημέρωση έγγραφη. Το email που πρέπει να στείλουμε πρέπει να σταλεί στο α2, θα το γράψουμε κιόλας μετά κάτω, .d/hcalpha.gov.gr. Είναι αυτό που βγάζει και στο site της, του Dagro, όταν μπεις. Αν μπεις πάνω να μπεις μέσα στο site του Dagro, αυτό σου βγάζει. Σε αυτό το email πρέπει να επισυνάψουμε. Αυτό εδώ που το εικονίδιο που βλέπετε μπροστά σας, το οποίο βάζεις ονοματεπώνυμο χειριστή. Κατσούλας Γιώργος. Πούτσις πάνω. Βάζουμε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Θα χρειαστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση για την επικοινωνία με τους, αν χρειαστεί κάποια αρχή, κάποιος πύργος ελέγχου, κάτι οτιδήποτε. Αριθμός πιστοποιητικού επάρκειας χειριστή. Και είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Ότι για να σου δώσει η ΑΠΑ έγκριση για σχέδιο πτήσης, πρέπει να έχεις πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή. Α1, Α3 ή και Α2. Αριθμός μητρώου εκμεταλλευομένου. Έχουμε βάλει εδώ τα Χ, τα οποία Χ είναι τα νούμερα, παύλα, γράμματα, κεφαλαία, μικρά, που είναι για τον καθένα. Εδώ ξεκινάει με GRC, παύλα, RP και κάτι άλλο. Και ο αριθμός εκμεταλλευομένου είναι το GRC. Συριακός αριθμός drone. Αν κάνουμε σχέδιο πτήσης και θέλουμε να κάνουμε για 3 drone, πρέπει να κάνουμε 3 τέτοια πινακάκια. Ποιο drone είναι, μοντέλο όπως αναφέρουμε εδώ, ποιο είναι
το κατασκευαστικό του βάρος απογείωσης. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος πτήσης. Ποια είναι η ημερομηνία. Και από κάτω κάνουμε ένα copy-paste αυτό που είδαμε νωρίτερα εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Copy-paste εκεί πάνω. Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουμε από τον χάρτη, έτσι όπως μας έχει έρθει εδώ πέρα, ένα print screen με μια φωτογραφία JPEG ή μια εκτύπωση της συγκεκριμένης εικόνας σε PDF, ό,τι τον βολεύει τον καθένα, μέσα στο email που θα στείλουμε στην ΥΠΑ. Δηλαδή το email περιλαμβάνει ή PDF ή JPEG αυτή εδώ τη φωτογραφία, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό, και πρέπει να περιλαμβάνει και τα δύο, πλέον τα έχουμε όλοι ηλεκτρονικά, το οποίο, τις δύο καρτούλες. Το ένα είναι ο εγγεγραμμένος εκμεταλλευομένος ΜΙΕΑ που γράφει τον αριθμό εγγραφής, που είναι με το εικονιδιάκι της ΕΑΖΑ και της Ελληνικής Δημοκρατίας πάνω, και το άλλο είναι το πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή, το οποίο αυτό είναι που σου γράφει και, το τι έχεις, αν έχεις α1, α3, αν έχεις α2, αργότερα αν έχεις STS κτλ. Αυτά τέσσερα αρχεία πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στο email που θα πρέπει να στείλουμε στην ΑΠΑ. Να συμπληρώσω, Γιώργο, ότι το αρχείο αυτό θα πρέπει να είναι Word. Μην το στείλετε PDF. Για κάποιο λόγο το θέλουν σε Word. Όχι, και PDF κάνει. Αν και εγώ τους τα στέλνω Word, αλλά δεν ξέρω, για PDF δεν μου έχουν απαντήσει κάτι αρνητικά. Μην πω κάτι που δεν το ξέρω. Απλά... Να πούμε ότι όλα αυτά που λέει ο Γιώργος είναι εδώ πέρα στο Drones Assist, έτσι σαν οδηγίες, με υποδείγματα, παραδείγματα και οδηγίες με βίντεο πώς μπορείτε να αποτυπώσετε τις συντεταγμένες και πώς να κάνετε γενικά το σχέδιο πτήσης. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τώρα τι έχουμε κάνει, έχουμε στείλει, καλό είναι, εγώ προσωπικά τι κάνω, εγώ το στέλνω όταν θέλω να πετάξω Σάββατο, το στέλνω Δευτέρα. Κάνω έτοιμα για το σχέδιο πτήσης. Okay. Κάτσε, γιατί γράφουμε, λέει κάτι μέσα. Ναι, να δούμε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Για πριν προχωρήσουμε στο επόμενο... Ωραία, για κάτσε να δω αν είναι κάποια που πρέπει να δούμε. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη, το πάω λίγο. Λοιπόν. Ωραία, το είδαμε αυτό. Αυτό. Φυσικά, το τατόι χρειάζεται και άδεια και από το ΓΕΑ. Μπορεί να χρειαστεί από μία, από δύο, από τρεις υπηρεσίες και από τέσσερις και από πύργους ελέγχους. Δεν σημαίνει, προφανώς είναι ξεκάθαρο ότι για το τατόι θέλει άδεια από το ΓΕΑ, αφού είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Αυτή να δούμε. Πολλοί έχουν ταξιδέψει και εξωτερικό με ντρόν. Εκεί τι ισχύει. Κοίταξε να δεις. Κάθε χώρα έχει το δικό της. Αν είναι Ευρώπη καταρχήν, ισχύει ο κανονισμός της ΕΑΖΑ. Βέβαια, κάθε χώρα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Έτσι, σε κάποιες χώρες χρειάζεται να έχεις ασφάλεια και για το μίνι 1, 2, 3. Εδώ δεν χρειάζεται. Έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Καλό είναι ο καθένας που θα πάει σε κάποια χώρα να ελέγξει την ΥΠΑ της χώρας που θέλει να πάει, για να είναι σίγουρος για τι απαιτείται. Κάτι που έχουν γράψει μέσα το θέλουν σε Word, γιατί και αυτό το κάνουν copy-paste για έγκριση. Ναι, αυτό που αναφέρεται μέσα ισχύει, και μάλιστα όταν το στέλνει στην ΑΠΑ, η ΑΠΑ το στέλνει στην ΥΠΑ, η ΥΠΑ το εγκρίνει και το στέλνει στην ΑΠΑ και η ΑΠΑ το στέλνει πίσω. Ναι, πρακτικά παίρνουμε το... πώς το λένε, το κυνήγι λαγού χελώνας, έτσι, ναι. Μάλιστα. Για πάμε λίγο στην Ρωτησούλα. Ναι, αυτό το ζητάνε όταν το στέλνουν. Όταν σου στέλνουν την απάντηση, το ζητάνε.
Αυτό ισχύει, ναι. Τώρα κατά πόσο μπορεί να ισχύσει αυτό σε όλες τις περιπτώσεις, είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή, πάει ένας επαγγελματίας να πετάξει πάνω από μια εκκλησία ή σε ένα κτήμα. Πάνω από μια εκκλησία θα πάρεις από του παπά, θα τον πάρεις να φτιάξει γραπτή έγκριση ότι σου αφήνει να πετάξει την εκκλησία. Είναι λιγάκι περίεργες οι καταστάσεις. Ο νόμος λέει αυτό. Ναι. Έτσι, ας είμαστε αυτό που λέει ο νόμος. Τώρα, το κατά πόσο μπορούν να γίνουν όλα αυτά και εντάξει, σε όλες τις περιπτώσεις είναι λίγο σχετικό. Μάλιστα, ωραία. Εγώ θέλω να μας πεις τώρα λίγο την εμπειρία σου. Ναι. Έτσι, γιατί πέρα από την διαδικασία με την ΗΠΑ, πάνω κάτω θα την καταλάβουμε, θα την μάθουμε, θα τη διαβάσουμε και από το site κτλ. Θα την κάνουμε. Όταν θέλουμε κάτι περισσότερο, έτσι, ωραία. Όταν θέλουμε, έχεις ένα γάμο και είναι δίπλα στο Τατόι, ρε παιδί μου, έτσι. Θα σας πω συγκεκριμένα, γιατί έχω κάνει και δίπλα στο Τατόι και όπως είπαμε έχω κάνει και στο El Venizelos, το οποίο ήταν και φετινό, έτσι. Ωραία. Τι χρειάστηκε να κάνεις? Εκεί καταρχάς δεν πετάνε πλέον. Κάποτε λέγαμε ότι είχαμε κάποια Mavic τα οποία είχαν τον Drone Hacks, είχαν τον Olympic Drones. Τώρα όσοι έχουμε, τα έχουμε αλλάξει, δεν μπορούμε να πετάξουμε όλα αυτά. Πρέπει αναγκαστικά να πετάξουμε νόμιμα. Και πετάμε νόμιμα με έναν πολύ απλό τρόπο. Έχουμε κάνει το αίτημα στην ΗΠΑ ή στο DAG και έχουμε πάρει την έγκριση του σχεδίου πτήσης. Έτσι. Πρέπει να πάμε να ξεκλειδώσουμε πλέον τον drone μας. Έτσι, για την συγκεκριμένη περιοχή. Και μιλάμε για την συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε πλέον εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι το site της DJI. Αν χτυπήσουμε Fly Safe DJI, μας πετάει εδώ και κάνουμε login, προσοχή, με τα στοιχεία που έχουμε στη DJI. Πρέπει τα στοιχεία να είναι τα ίδια στοιχεία που έχουμε και στο drone που πετάμε. Στο λογαριασμό σου, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε ένα προφίλ εδώ πέρα. Πρακτικά ένα πιλότο, έτσι, στο pilot management που είμαστε εμείς. Και το device management που είναι οι συσκευές που έχουμε. Τι έχουμε, Mavic 3, Mavic 3 Pro, Avata κτλ. Κτλ. Με τους σηριακούς αριθμούς χωρίς λάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όλη η διαδικασία που θα κάνουμε εδώ είναι ένα request στη DJI, το οποίο αυτό το request μας ξεκλειδώνει την περιοχή. Ο τρόπος που ξεκλειδώνει είναι πάρα πολύ απλός. Όταν πάρουμε το OK, πέρα ότι μας έρχονται τα email, όλα αυτά στο email που έχουμε δώσει, μας ξεκλειδώνει μέσα από τη συσκευή που πετάμε. Αυτή η συσκευή μπορεί να είναι το κινητό μας ή μπορεί να είναι το smart controller, το RC Pro. Το RC Pro μόλις συνδεθεί στο Wi-Fi, σε κάποια δευτερόλεπτα έχει πάρει το license μέσα. Είσαι λοιπόν hotspot αν είσαι έξω. Ναι. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι, ναι. Λοιπόν, unlock request. New. Κάνουμε ένα νέο unlock. Confirm. Εδώ πάμε zone, πάμε μάλλον custom unlocking, όχι να ξεκλειδώσουμε zone, γιατί εμείς θέλουμε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και εδώ βλέπετε είναι αυτό που είπα, ότι draw a circle or polygon. Καλό είναι να... Ωραία. Βασικές πληροφορίες, έτσι, από το προφίλ σου και του λες βάλε μου τη συσκευή μου η οποία έχει αυτό το σηριακό αριθμό και ο πιλότος είναι αυτός. Next. Τώρα να πούμε κάτι, αν κάποιος διαθέτει παραπάνω από μία ίδιες συσκευές, δηλαδή ένα αβάτα, ας πούμε. Διαθέτει δύο αβάτα. Κάτσε, γιατί βλέπω ότι κάνει κάποιο load. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, κάτι... Μ' ακούς? Έλα, μια χαρά.
Πάνω. Έλα, σε ακούω. Πάνω, ακουγόμαστε. Εγώ σε ακούω, Γιώργο. Α, ωραία, 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 γιατί δεν ξέρω τι γινότανε. Οκ. Okay. Κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, όπως είπα, ότι αν έχει κάποιος παραπάνω από μία συσκευές, ίδιες, όταν λέμε ίδιες, δύο Mavic 3, δύο Mavic 3 Pro, μπορεί στο ίδιο ξεκλείδωμα να τα βάλει μαζί. Mavic 3 με Mavic 3 Pro όμως δεν είναι διαφορετικά σκάφη, οπότε δεν περνάει στον ίδιο σειράκο, πρέπει να γίνει η διαδικασία ξανά. Εδώ πρέπει να πάμε στον χάρτη και να επιλέξουμε το ίδιο σημείο, ακριβώς το ίδιο σημείο που είχαμε επιλέξει και πριν. Καλό είναι εδώ πέρα, μπορούμε να βάλουμε Google Satellite, να βάζουμε κάποιο στίγμα και πατώντας εδώ και εδώ μας κάνει τον κύκλο. Να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ίδια περιοχή έχουμε και στον χάρτη της ΗΠΑ. Έτσι. Εδώ δεν μας το βγάζει ανά ώρα, πλέον μας το βγάζει αναμέρα μέσα στο site της DJI. Οπότε του λέω τι μέρα που θέλω να πετάξω και αναγκαστικά μας το βάζει και την επόμενη. Γιώργο, πόσες μέρες ισχύει έχει άδεια αυτή, δύο ή τρεις? Αυτό εδώ... Νομίζω είναι 48 ώρες, νομίζω είναι. Όχι, 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 νομίζω ότι μπορεί να το περάσει και μήνα. Όσο και να ακούγεται τρελό. Δεν το λέω με πάσα βεβαιότητα. Εγώ συνήθως το έχω κάνει μέχρι δύο μέρες. Αλλά νομίζω ότι το περνάει και αρκετά περισσότερο. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποιος, θα μας ενημερώσει πρόσφατα. Εμένα δεν μου έχει χρειαστεί, γιατί εγώ πετάω βάση σχεδίων πτήσης, οπότε ναι. Λοιπόν, ξεκινάει από αυτή την ημέρα και τελειώνει αυτή την ημέρα. Attitude. Στο attitude, προσοχή αν θα βάλουμε μέτρα ή αν θα βάλουμε πόδια. Και unlocking application region, αυτό απλά βάζεις κάτι που θέλεις. Και upload. Το upload, στο upload κάνουμε upload το PDF που μας έχει στείλει η APA, που εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται, κανονικά λέει ότι χρειάζεται να γίνει translate, εντάξει δεν χρειάζεται, μπορεί να το περάσουν έτσι. Απλά θέλουν να είναι και αυτοί κατοχυρωμένοι. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, φτάνουμε σε αυτό το σημείο που εδώ γίνεται κίτρινο και λέει, νομίζω, request, και μόλις είναι OK, αυτό συνήθως μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο γίνεται accept. Όταν έχει γίνει accept, μετά πας στο σκάφος, όπως είπαμε, το κάνεις synchronize με το ίντερνετ και πας μέσα στα licenses που είναι στην πρώτη σελίδα μέσα στο fly up πλέον που πετάμε όλοι αναγκαστικά με fly up και το έχεις κατεβασμένο και απλά μετά κάνεις ένα, τώρα δεν μπορούμε να το δείξουμε και από το χειριστήριο, έτσι, μετά κάνεις ένα import στο σκάφος, σου λέει import to aircraft και απλά κάνεις ένα check ότι ενεργοποιείται το license. Είναι πολύ απλή διαδικασία μετά μέσα από το σκάφος. Αν δεν το ενεργοποιήσεις, επειδή εγώ όπως είπαμε πριν πέταξα στο Elvenzelos και εκείνη τη μέρα πέταγα σε δύο διαφορετικά μέρη τα οποία ήθελαν και τα δύο ξεκλείδωμα και μάλιστα είχα όταν, γιατί αυτή την προετοιμασία προφανώς την κάνεις από το σπίτι, έχεις κάνει όλη διαδικασία εκεί πέρα. Πήγα να το πετάξω, μόλις βρίσκει τις δορυφόρους, κόκκινα όλα. Αμάν, λέω, την κάτσαμε. Κοιτάζω το χειριστήριο, είχα ενεργοποιημένο το δεύτερο, της επόμενης μέρας ουσιαστικά, και που ήταν εκτός περιοχής. Και μόλις ενεργοποίησα εκείνης της ημέρας, απευθείας πρασίνησαν όλα και πέταξε κανονικά. Προσοχή. Αυτό που θέλω να μάθω εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά είναι η διαδικασία με τον πύργο ελέγχου, πώς γίνεται. Δηλαδή, όταν πας σε ένα σημείο που είναι αρκετά περίεργο, σου λένε μέσα στο email που σου έρχεται, σου λέει δώσε μου ένα δευτερόλεπτο να πάρω λίγο και το email που μου είχε έρθει.
Λοιπόν, μπράβο. Είναι ένα αυτό. Λοιπόν, σου λέει ότι σε κάθε περίπτωση, όταν ανάλογα τον πύργο ελέγχου που σε παραπέμπει, Ελβενιζέλου, Τατόι και σου δίνει και τα τηλέφωνα, στο email σου αναφέρει ότι πρέπει να επικοινωνήσεις και να είσαι καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης διαθέσιμος. Ναι. Έγινε κάτι. Κατέβα. Πρέπει να υπακούσεις. Ναι, σύμφωνοι. Άρα είναι στην κριτική σου ευχέρεια τώρα. Θα πρέπει εσύ να βρεις το τηλέφωνο του πύργου ελέγχου. Όχι. Στο αναφέρει στο email. Στο αναφέρει ότι σου λέει λοιπόν ότι κατά την έναρξη της πτητικής διαδικασίας, λες, ονομάζομαι Κατσούλας Γιώργος, βάσει του σχεδίου πτήσης που έχω καταθέσει, σας ενημερώνω ότι ξεκινάω την πτητική μου δραστηριότητα. Μόλις ολοκληρώσω, θα είναι στις 11, στις 12, βάσει ό,τι έχεις καταθέσει, θα σας ξανακαλέσω. Ξανακαλείς και λες, ευχαριστώ πάρα πολύ, κατέβηκα. Το σηκώνουν δηλαδή. Το σηκώνουν το τηλέφωνο. Γιατί ξέρεις, είναι και αυτοί που δεν το σηκώνουν το τηλέφωνο. Απλά να πούμε λιγάκι ότι εσύ κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αν δεν απαντήσουν, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ναι, ρε φίλε, αλλά συνήθως απαντάνε. Αν δεν σου απαντήσουν, εσύ τι κάνεις. Δεν κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις. Γιατί υποτίθεται πρέπει να σου απαντήσουν. Ναι, εσύ παίρνεις 1-2 τηλέφωνα. Εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν στις κλήσεις σου 2-3 τηλέφωνα. Αν γίνει κάτι, κανονικά πρέπει να σου απαντήσουν. Είναι σαν να πάρεις τώρα στο νοσοκομείο, στο ΕΚΑΒ και να μην σου απαντήσει. Καλά. Ναι, είναι λιγάκι πονεμένη ιστορία αυτό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Κάτι βλέπω μέσα, μια ωραία ερώτηση. Αν χρειάζεται δομές και αρχαιολογικούς χώρους, λιμάνια κτλ. Η απάντηση είναι ναι. Τώρα, αν μπει στη διαδικασία να πάρεις από αρχαιολογική υπηρεσία, π.χ. θες να πετάξεις στην Ακρόπολη, νομίζω ότι θέλει την εφορία αρχαιοτήτων. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να πετάξεις μέσα στο Ελβενιζέλος παρά επίσημα πάρα από την Ακρόπολη. Όχι, θα την πάρει. Αν πληρώσει τα λεφτά που ζητάνε για να πετάξει, θα την πάρει. Έτσι, μα αυτό είναι πιο εύκολο να πάρεις ένα Boeing. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Μάλιστα. Παιδιά, ερωτήσεις. Για τα τόλοι, λέει, μου ανέφεραν κάτι για πύργο ελέγχου. Δύσκολο. Επειδή έχω πετάξει έξω από το Τατόι, ακριβώς έξω από το Τατόι, το πρώτο πράγμα που με ενημέρωσαν είναι πάρε τον πύργο ελέγχου. Και μάλιστα επειδή εκείνη η μέρα ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση λόγω φωτιών, μου επίστησαν την προσοχή ιδιαίτερα. Από τον πύργο ελέγχου. Μάλιστα. Απλά θέλουν να είναι καλυμμένοι. Το βίντεο, ναι, θα ανέβει και στο κανάλι μας στο YouTube, να το δείτε όσοι θέλετε. Και εννοείται ότι, όπως γνωρίζετε, ότι είμαι στη διάθεση όλων να συζητήσουμε ό,τι θέλει ο καθένας και μέσα από τα σχόλια και με μηνύματα. Λοιπόν, αυτό τι λέει, κάτσε να δούμε αυτό, δεν είναι ερώτηση, είναι αυτό που λέει, είπα επειδή ανέφερες εκκλησίες πριν για να πάρεις άδεια. Okay, δεν ξέρω τι, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Και ένα άλλο που λέει εδώ πέρα. Απλά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν με προσοχή. Επίσης, ήδη επικοινώνησα με υγεία. Και με πήραν απλά τηλέφωνο από υγεία και μου είπαν όχι πάνω από 50 μέτρα. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, ας πούμε. Μπορεί να είναι στρατόπεδο κοντά, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Κάθε περίπτωση διαφοροποιείται, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε εμπειρικά και το τι έχει συμβεί στον καθένα μας. Ναι. Ωραία. Σε κάποια άλλη περίπτωση, Γιώργο, που σου έχει τύχει να χρειαστείς κάτι περισσότερο από αυτά που έχουμε πει, κάτι που, ξέρεις, σου έκανε κάποιος κάποιον έλεγχο, κάτι, οτιδήποτε. Κοίταξε, επίσημα κάποιος έλεγχος δεν μου έχει γίνει. Και να μην πω ψέματα, δεν μου έχει τύχει και στραβή, γιατί βλέπω μια ωραία ερώτηση, πόσο στοιχίζει να ασφαλίσεις τον drone. Πρέπει να έχεις άδεια για να το ασφαλίσεις. Η απάντηση είναι ναι, πρέπει να έχεις πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή, γιατί ζητείται από τις ασφαλιστικές εταιρείες πλέον.
Πόσο στοιχίζει τώρα αυτό το λένε οι ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι, είναι ασφάλεια αστικής ευθύνης. Βέβαια, να το ξαναπούμε εδώ πέρα, ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, υποχρέωση ασφάλισης του ντρόν έχει ο επαγγελματίας και αν πετάς πάνω από 4 κιλά ντρόν. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι, θεωρητικά, ξέρω τι θα πεις, αλλά καλύτερα να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αλλά θέλω να πω, όσον αφορά την νομοθεσία, έτσι, αυτό προβλέπει. Η νομοθεσία προβλέπει ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι, δεν σε καλύπτει, πρέπει να είσαι ασφαλισμένος. Τώρα, το πώς πρέπει να είσαι ασφαλισμένος και το κανονικά σου λέει ότι πρέπει να είσαι 30 μέτρα μακριά από κόσμο. Το 30 μέτρα πώς θεωρείται οριζόντια όταν είσαι στα 100 μέτρα ύψος, γιατί τα 100 μέτρα ύψος, το 30 μέτρα μακριά από κόσμο μπορεί να έρθει εύκολα διαγώνια πάνω σε ένα κεφάλι. Δηλαδή υπάρχουν κουφά μέσα στην νομοθεσία που δεν κολλάνε. Απλά όλοι προσπαθούν να διασφαλίσουν λιγάκι το πισινό του. Αυτό είναι λίγο χιούμορ εδώ πέρα. Τι λέει, σε εργασία. Ελάς. Εντάξει, δεν το βλέπω απίθανο όλο αυτό. Ναι, δηλαδή μου φαίνεται κάτι πολύ φυσιολογικό. Μάλιστα. Παιδιά, ερωτήσεις. Έχουμε κάτι ερωτήσεις. Άλλο. Ερωτήσεις, βαράτε. Βομβαρδίστε το Γιώργο. Ναι, αυτό το είπε ο Νίκ Χάτζη. Ναι. Α, εντάξει, ναι, αφού είπε Πειραιά, έπρεπε να το καταλάβω ότι είναι ο Νίκ. Τι άλλο. Πάντως, γενικά, στις λευκές περιοχές, Γιώργο, δεν απαιτείται. Δεν απαιτείται όταν δεν είσαι ασφαλισμένος. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι όταν πας αρχομπίστας κάπου, δεν πας να πετάξεις πάνω από κόσμο, δεν πας να ενοχλήσεις. Όταν όμως πας να κάνεις κάποια επαγγελματική δουλειά, όταν είσαι η ασφαλιστική εταιρεία, όταν είσαι ασφαλισμένος, για να σε καλύψει, θέλει σχέδιο πτήσης. Ξεκάθαρο. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι, ναι. Όταν πας να πετάξεις σε μια ακρογιαλιά που δεν είναι τίποτα ή θέλει να τραβήξεις μια παραλία ή ένα ωραίο βουνό, προφανώς και όταν είναι... είναι καθαρά χομπιστικό. Τι γίνεται να σε πιάσουν χωρίς άδεια, δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι ακόμα ώρα ακατάλληλη για παιδιά. Απλά φροντίστε να πάρετε διάφορα γλοιώδη έτσι, βαζάκια από τα κοντινά φαρμακεία. Κοίταξε, το θέμα δεν είναι να σε πιάσουν. Εγώ πιστεύω προσωπικά πως δύσκολα θα γίνει κάποια καταγγελία για κάποιο χειριστή ντρόν, προσωπική μου γνώμη. Το θέμα είναι να μην γίνει στραβή και το ατύχημα. Και δεν θέλουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Εγώ όσες περιπτώσεις έχω ακούσει, πιο πολύ αφορούν προσωπικά δεδομένα, παρά ότι πέταγε κοντά μου, μακριά μου, ξέρω εγώ, κάτω από τη μασχάλη μου, δεν ξέρω τι. Πιο πολύ είναι τα προσωπικά δεδομένα που έχουν πιο πολύ... Και να πούμε ότι για τα προσωπικά δεδομένα εδώ πέρα, αυτό το πράγμα είναι και λίγο περίεργο. Δηλαδή όταν κάποιος... Επειδή το συζητάμε συνήθως με συναδέλφους, τι σημαίνει προσωπικά δεδομένα. Εμένα με κάλεσε π.χ. κάποιος να τραβήξω έναν γάμο. Ο γάμος έχει καλεσμένους. Ο ένας καλεσμένος, να το πω λίγο απλά, δεν πήγε με τη γυναίκα του, πήγε με την κόμενα και δεν θέλει να τον δείξει το βίντεο που πήγε με την κόμενα. Ναι, πρόσεξε, έχω δει... Είναι περίεργες καταστάσεις. Μου έχουν στείλει πρόσκληση, όχι, σε αυτό που λες, μου έχουν στείλει πρόσκληση σε γάμο και να λέει από κάτω θα βιντεοσκοπηθείτε. Οπότε το ξέρεις. Ναι, έτσι, ναι, ότι, ναι, 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 ότι θα είσαι σε φωτογραφίες, ότι θα είσαι σε βίντεο κτλ. Άμα δεν θες, δεν πας στο γάμο. Και γλιτώνεις και το δώρο. Πολύ σωστά, αυτό είναι πιο σημαντικό. Αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο. Αυτό δεν βλέπω ποιος το έχει γράψει. Αυτό το ένα προς ένα, παιδιά, έχει να κάνει πιο πολύ με τα πιστοποιημένα drones. Ο Ξαντάκης το έχει γράψει. Ισχύει, Βαγγέλη, αυτό. Δηλαδή, είχα την εντύπωση ότι αυτό ισχύει στα πιστοποιημένα, με C0, C1, C2, δεν ξέρω τι.
όπου υπάρχουν και κάποιες, κάποιοι περιορισμοί ταχύτητας, κινητικής ενέργειας, δεν ξέρω κάτι άλλο. Αν πάντως, το ξέρει κάποιος πιο συγκεκριμένα... Πάντως επίσημα, η επίσημη, δώσε μου ένα λεπτάκι γιατί έχω και το email. Γιατί εμένα για 400 πόδια, να το πούμε σωστά, μου έδωσαν ότι πρέπει να είμαι 50 μέτρα οριζόντια. Και λέω, ποιος το κρίνει αυτό. Δηλαδή τα 400 μέτρα δεν μπορεί να έρθει... Α, okay, η αγώνια. Οπότε ναι, ισχύει ο κανόνας ένα προς ένα, αλλά δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 30 μέτρα. Okay. Ναι, σωστό αυτό. Okay, το 30 μέτρα ναι, ισχύει. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις. Εδώ, για να δούμε αυτό. Ναι, αυτό είναι κάποιο glitch του συστήματος, παιδιά. Ναι. Είναι το παλιό, αυτό που λέει ο Γιώργος Φουγωμένος. Δεν πρόκειται να σου αποδοθεί, γιατί δεν ισχύει, δεν δηλώνεις τα drones πλέον. Έτσι, παιδιά, δεν δηλώνουμε τα drones. Έτσι, δεν δηλώνουμε τα drones. Όσοι είμαστε με το παλιό καθεστώς που είχαμε δηλώσει drone, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τον Dagger. Όσοι δεν έχουμε δηλώσει ποτέ μας drone, πρέπει να στέλνουμε το email. Τέρμα. Ναι. Οπότε μην περιμένεις αριθμό μητρό εκμεταλλευόμενου, δεν θα δεις κάτι. Έτσι, εσύ χρειάζεσαι τον αριθμό εκμεταλλευόμενου. Ναι. Λοιπόν, και τον αριθμό, επάρκειας χειριστή, έτσι. Μάλλον αυτό απαντάει σε αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης, ότι ναι. Το ένα προς ένα. Αυτό ισχύει την ανοιχτή κατηγορία, ακριβώς όπως τα λέγαμε. Και βάσει όσων ακούγονται ότι θα ισχύσει, ότι με πιστοποιημένα σκάφη σε ένα, σε δύο, σε τρία, βασικά σε ένα, σε δύο, σε τρία δεν νομίζω να ισχύσει, ότι από 1η-1η-2024 θα υπάρχει η διέλευση πάνω από κοινό. Από εμπλεκόμενα άτομα. Τι θα ισχύσει, ακούγεται. Το ξαναλέω, ακούγεται. Ναι, νομίζω μας απάντησε αυτό, ότι δεν σε έχει ελέγξει κάποιος. Ναι. Για να δούμε αυτό τι λέει. Ένας φίλος μου μου στείλε συντεταγμένες από Google Earth, αλλά δεν μπορώ να βρω την τοποθεσία να δω αν επιτρέπεται ή είναι σε κίτρινη ζώνη. Είναι πιο εύκολο να σου στείλει το ποιο σημείο είναι π.χ. Ναι, δεν μπορείς να βάλεις συντεταγμένες μέσα στο Dagger για να δεις τι γίνεται, όχι. Είναι πιο εύκολο να σου πει ότι είναι το σπίτι του Μίτσου και να ψάξεις στο Google σπίτι Μίτσου. Τώρα, σε αυτό που λέει, αν με έχει ελέγξει ποτέ κανένας, είναι πιο πιθανό να σε ελέγξουν αν έχεις ασφάλιση ΙΚΑ, παρά... Ναι. Στους ελέγχους προηγείται ο Χρήστος ο Μαραγκός, όπως ξέρουμε. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Όπου είναι, τον σταματάνε και τον ελέγχουν. Γέφυρα είναι αυτό, τρένο είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Όπου τον βρουν, τον σταματάνε για έλεγχο. ο αγοραστός γράφει μέσα ότι εμένα με έχουν ελέγξει για πτήση, μου ζήτησαν δίπλωμα και με ρώτησαν απλά αν έχω δηλώσει την πτήση και τους είπα ναι και μου ζήτησαν και δεν μου ζήτησαν κανένα αποδεικτικό. Καλά. Τάκη, και να σου ζήταγαν αποδεικτικό και να τους έδειχνες, δεν νομίζω να καταλάβαιναν και το τι αυτός που θα σου το ζήταγε. Γενικά υπάρχει φιλοσοφία το να ας φροντίσουμε να είμαστε όσο πιο τυπικοί μπορούμε. Γιατί... Εγώ λέω να μην είμαστε προκλητικοί. Ακριβώς. Όχι, το τυπικό εντάξει πρέπει να είμαστε, αλλά να μην είμαστε και προκλητικοί. Να αυτό μην είναι είμαστε προκλητικοί, το πιο σημαντικό. Έτσι, δεν... θα ισχύσει όμως με τα χαμηλά σε βάρος drone, καθώς σε μεγαλύτερα κατηγορία λόγω βάρους και μικρότερα δεν θα επιτραπεί διέλευση μόνο από το κοινό σε slope speed. Εντάξει, θα τώρα δούμε το τι ακριβώς θα ισχύσει, ναι, θα το δούμε, δεν το ξέρουμε. Και μην ξεχνάτε ότι από μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 πετάμε legacy, έτσι, αν δεν αλλάξει και δεν πάρει παράταση. Τι σημαίνει αυτό, ότι μόνο όσα είναι πιστοποιημένα θα πετάνε α1, τα υπόλοιπα α3, στα βουνά και στα λαγκάδια.
Εντάξει, εκεί πάει τώρα όλο το σκηνικό και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το Red 3 τώρα που βγήκε δεν Χρήστο, έχει πάρει πιστοποίηση. Χρήστο, εγώ έκανα σαπουνάδα, Χρήστο, για να ξέρεις. Εγώ πληθυκά, με χλωρίνη. Με ακουαφόρτε, ακουαφόρτε. Λοιπόν, το Air 3, να πούμε ότι αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει πάρει πιστοποίηση. Κάπου είδα ένα πίνακα ότι θα πάρει. Κάπου είδα ένα πίνακα. Αλλά ναι, δεν έχει πάρει. Ότι θα πάρει, θεωρώ λίγο δύσκολο να μην πάρει. Κάτσε, κάποιος γράφει κάτι. Άρα μπορούμε να πετάξουμε με υποβολή σχεδίου και για χόμπι και όχι μόνο για πέρα. Άλλο το legally, άλλο το legacy, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, είπα, δεν παίζει ρόλο αν είσαι χομπίστας ή αν είσαι επαγγελματίας. Αν είσαι, αν είσαι κάτοχος του πιστοποιητικού επάρκειας χειριστή, θα σου εγκρίνει. Καλά, ναι. Καλά, ναι, έμενε, λέει, και το R3S. Ναι, σωστό αυτό. Ο Δεντρινός, λέει. Το R3S, εγώ πιστεύω, μέχρι τα Χριστούγεννα το έχουμε. Ναι, εντάξει, κάπου εκεί το περιμένουμε. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω το καλύψαμε επαρκώς. Ναι. Αν υπάρχουν απορίες, θα απαντήσουμε κάτω. Έτσι, επίσης, παιδιά, αν κάποιος θέλει να συμμετέχει στα live που κάνουμε, έτσι, και γνωρίζει ένα αντικείμενο πολύ καλά και θέλει να το μεταδώσουμε αυτές τις γνώσεις στην ομάδα, ας επικοινωνήσει μαζί μου και να το κανονίσουμε. Έτσι, δεν είναι... Το βήμα είναι ελεύθερο σε όλους. Εγώ κουράστηκα. Παιδιά, δεν μ' άρεσε κατά αυτή τη μούρη, εντάξει. Το βήμα είναι ελεύθερο σε όλους. Όποιος θέλει, με χαρά να το κάνουμε. Λοιπόν, οπότε αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να το κλείσουμε εδώ. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που ήταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο που είναι πάντα μαζί μας. Να είστε και καλά, δεν λέει ποτέ όχι. Εγώ είμαι διαθέσιμος να απαντήσω και μέσα στο... μέσα στα σχόλια. Πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή είναι το δίπλωμα, ρε παιδιά. Ναι, είναι το δίπλωμα. Το πτυχίο. Το πτυχίο. Είμαστε πτυχιούχοι. Απλά έτσι το αναφέρει. Ειδική δίπλωμα του υπάρχει. Έτσι. Έχουμε πάρει και δοκτορά. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλές διακοπές όσοι είσαστε ακόμα διακοπές. Κάποιοι μας βλέπουν από τα κινητά τους. Κάποιοι από τα κινητά σε κανιά παραλία και πίνουν μπυρίτσες στην Κρήτη. Έτσι, έτσι. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία online. Έτσι, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και καλό βράδυ. Τέλεια. Γεια χαρά. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά.